Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα πάμε στη θάλασσα, στο απέραντο γαλάζιο, στον Αλς ή την Αλς. Τι διαφορά έχει ο Αλς από την Αλς. Ας δούμε τι μας λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία. Η θάλασσα στον Όμηρο έχει την έννοια των θαλασσίων υδάτων και είναι αντίθετη από τη λέξη στεριά. Ο Αλς είναι το αλάτι. Η Αλς είναι τα ρηχά νερά της θάλασσας κοντά στην παραλία από την πλευρά της στεριάς. Από τον Αλς και την Αλς παρήχθησαν πάμπολες λέξεις της ελληνικής γλώσσας που συνδέονται με τη θάλασσα, όπως ο αλιεύς, η αλιεία, ο παραλιακός, ο αιγυαλός, η αλόνισος. Η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι αμφίαλος, τριγυρισμένη από το απέραντο γαλάζιο. Το πέλαγος είναι η ανοιχτή θάλασσα. Πέλα είναι ο επίπεδος. Πελαγή είναι η γηγενής, από τις επίπεδες παιδινές εκτάσεις. Πλάξ, πλάκα, πλάγιος, παλάμη. Ο πόντος είναι η κλειστή θάλασσα, το πέρασμα, ο δρόμος. Ελίσποντος, εύξηνος πόντος και τα ποντοπόρα πλοία. Ο ωκεανός είναι η πιο μεγάλη υδάτινη επιφάνεια η οποία χωρίζει και υπήρους. Ο ωκεανός, σύμφωνα με το μύθο, είναι ένας μεγάλος ποταμός που περιραίει τη γη. Ο ωκεανός είναι αέναος και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ο ωκεανός είναι ο Ατλαντικός, ενώ η θάλασσά μας, η μεγάλη εσωτερική θάλασσα, είναι η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, η μετέρα θάλασσα ή Mare Nostrum, η δικιά μας θάλασσα για τους Ρωμαίους. Ο ωκεανός, σύμφωνα με το μύθο, ήταν ο γιος του ουρανού και της γης, πατέρας 3.000 ποταμών και πηγών, λιμνών, των ωκεανίδων και των νυφών. Παιδιά των παιδιών του ωκεανού ήταν πολλά ανθρώπινα γένη, οι νησιώτες και οι παραποτάμιοι λαοί. Ο Ηρόδοτος πιστεύει και δεν πιστεύει στον Ατλαντικό ωκεανό. Άλλοτε μας λέει ότι υπάρχει και άλλοτε ότι είναι αποκύημα, δημιούργημα της φαντασίας. Ο ωκεανός περιραίει ολόκληρη τη γη και αλλού. Αυτός που μίλησε για τον ωκεανό μεταφέρει το θέμα στον χώρο του άγνωστου, ώστε να μην είναι δυνατή ούτε η επαλήθευση, ούτε η διάψευση της γνώμης του. «Εγώ», λέει ο Ηρόδοτος, «προσωπικά κανέναν ποταμό ωκεανό γνωρίζω και πιστεύω ότι ο Όμηρος ή κάποιος άλλος από τους παλιότερους ποιητές έπλασε το όνομα του ωκεανού και το έβαλε στην ποίησή του». Ποιος είναι ο ωκεανός του Ομήρου? Οι θεοί πηγαίνουν κάθε χρόνο εκεί για να παραχυμάσουν σε ζεστό αιώνιο καλοκαίρι και γνωρίζουν και τους πυγμαίους που κατοικούν εκεί στη χώρα του Ισημερινού ίσως. Ιλιάδα, και ως ορδινιάστηκαν καθένας τους στους αρχηγούς τρογύρα οι Τρώες, στρινιάζοντας, φωνάζοντας σαν τα πουλιά κινούσαν, ως γερανοί που με στρινιάσματα στον ουρανό πετούνε τη βαρχιμονιά ξεφεύγοντας και τις βαριές τις μπόρες και πάν πετώντας με στρινιάσματα στου ωκεανού το ρέμα. Να φέρουν στους πυγμαίους το θάνατο και την κακιά την ώρα και τους κινούν
ανήλιο πόλεμο, μόλις προβάλλει η μέρα. Και πώς είναι η γη σύμφωνα με τον Ηρόδοτο? Ο Ηρόδοτος ξέρει ότι η γη είναι σφαιρική, την περιγράφει κυκλική και ξέρει ότι όχι μόνο υπερβόροι, αλλά και υπερνότοι υπάρχουν στον Νότιο Πόλο. Αν υπάρχουν άνθρωποι υπερβόροι, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι υπέρνότιοι. «Γελώ», λέει ο Ηρόδοτος, «όταν βλέπω πολλούς μέχρι τώρα να σχεδιάζουν χάρτες της γης, ενώ κανένας δεν ερμήνευσε λογικά τη μορφή της. Εκείνοι παρουσιάζουν τον ωκεανό να περιραίει τη γη, η οποία είναι κυκλική, σαν να κατασκευάστηκε με τον διαβήτη, και παρουσιάζουν την Ασία ίση με την Ευρώπη». Ο μύθος λέει ότι η θάλασσα είναι μυθική θεά. Είναι η κόρη του Εθέρα και της ημέρας. Και στη γένεση της Παλαιάς Διαθήκης, «και εκάλεσε ο Θεός την ξηρά γη, και σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας, και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν». Και πάλι ο Ηρόδοτος μας μιλάει για τον Ατλαντικό ωκεανό, πέρα από τις Ηράκλειες στήλες. Όλοι οι ατάραντες ονομάζονται ατάραντες και καθένας χωριστά δεν έχει δικό του όνομα. Αυτοί, όταν ο ήλιος γίνεται πολύ θερμός, τον καταργούνται και του απευθύνουν πολλών ειδών αισχρές κατηγορίες, γιατί με τη θερμότητά του καταστρέφει αυτούς τους ανθρώπους και την χώρα τους. Στη συνέχεια, μετά από άλλες 10 μέρες πορεία, υπάρχει βουνό του οποίου το όνομα είναι Άτλας. Είναι στενό και τελείως στρογγυλό και λένε ότι είναι τόσο ψηλό ώστε δεν μπορεί να δει κανείς τις κορυφές του, γιατί ποτέ δεν λείπουν από αυτές τα σύννεφα, ούτε και το καλοκαίρι, ούτε κατά το χειμώνα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Ιθαγενών, αυτό αποτελεί τον κύωνα του ουρανού. Από το βουνό αυτό πήραν το όνομά τους αυτοί οι άνθρωποι και ονομάζονται Άτλαντες. Για αυτούς λένε ότι ούτε ζωική τροφή λαμβάνουν, ούτε ονειρεύονται. Και ο Ηρόδοτος συνεχίζει. «Μέχρι αυτούς τους Άτλαντες διαθέτω τα ονόματά τους που κατοικούν στους πρόποδες του βουνού Άτλας. Πιο πέρα όμως από αυτούς, όχι. Οι πρόποδες του Άτλαντα φτάνουν μέχρι τις Ηράκλειες στήλες και πέρα από αυτές, και υπάρχουν σε αυτή την περιοχή σε πορεία 10 ημερών αλάτι και μέταλλα και κατοικούν εκεί άνθρωποι. Και οι κατοικίες όλων αυτών των ανθρώπων έχουν κατασκευαστεί από χόντρους αλάτι, γιατί οι περιοχές αυτές της Λιβύης είναι άνομβρες, γιατί αν έβρεχε, οι τείχοι που είναι κατασκευασμένοι από αλάτι θα κατέρεαν». Και ενώ ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην Ατλαντουσία θάλασσα, τον Ατλαντικό ωκεανό που βρίσκεται πέρα από το βουνό Άτλας και τις Ηράκλειες στήλες στα δυτικά αυτού του κόσμου, γνωρίζει ότι η Κασπίας θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα και δεν επικοινωνεί με την μεγάλη αυτή θάλασσα που περιραίει ολόκληρο τον κόσμο, τον Ατλαντικό ωκεανό. Το ένα από τα στόμια του ποταμού Άραξη εκβάλλει ελεύθερα στην Κασπία θάλασσα. Η Κασπία θάλασσα είναι περίκλειστη και δεν συγκοινωνεί με άλλη θάλασσα, γιατί όλες εκείνες οι θάλασσες στις οποίες ναυτίλονται οι Έλληνες και εκείνη που βρίσκεται έξω από τις Ηράκλειες στήλες, η οποία ονομάζεται Ατλαντής, όπως και η Ερυθρά θάλασσα, αποτελούν μία θάλασσα. Η Κασπία θάλασσα όμως είναι θάλασσα μεμονωμένη και το μήκος της είναι πλούς 15 ημερών με κουπιά και το πλάτος της κατά το πλατύτερο σημείο 8 ημερών πλούς.
Στα δυτικά αυτής της θάλασσας και παράλληλα προς αυτήν εκτείνεται ο Κάυκασος, ο οποίος είναι το πιο εκτεταμένο και το πιο υψηλό από όλα τα βουνά. Και τώρα ας κάνουμε θαλασσινά ταξίδια. Στο μπλε το βαθύ, στο μπλε το ανοιχτό, στο μπλε πράσινο του σμαραγδιού, ζαφύρια, ακουαμαρίνες και σμαράγδια θα είναι οι θάλασσες στις οποίες θα πλεύσουμε. Ας δούμε τι λένε για τα χρώματά τους και τους σχηματισμούς τους οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Η θάλασσα είναι το αλμυρό νερό, το αλμυρό ίδωρο, το μέγα πέλαγος, η βαθία λίμνη, η περικαλαία λίμνη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θάλασσας είναι αχυβαθής, θάλασσα που είναι βαθιά ακόμα από τις ακτές της. Ηχίεσα, θάλασσα με βουητό. Πολυφλίσβιος, πολυκύμαντος. Ορεινωμένη, φουρτουνιασμένη θάλασσα. Άλαδε μίστε, άλαδε. Ημιμένη στα ελευσίνια μυστήρια, κατέβαιναν στη θάλασσα για να καθαρίσουν τους χείρους που προσέφεραν στην θεά Δήμητρα και την κόρη της την Περσεφόνη και να λουστούν, να καθαριστούν και οι ίδιοι από τα μοιάσματα, από τις αμαρτίες τους και να πάνε καθαροί στον τόπο λατρείας της μητέρας και της κόρης την Ελευσίνα. Πάμε κι εμείς μαζί τους. Επιρριγνύμη θαλάσσης, εκεί που σπάζουν τα κύματα στην ακρογιαλιά. Επιθυνή θαλάσσης, οθής του θυνός. Η Ιθήνα είναι η αμμουδιά και ο αμόλοφος και γενικά η παραλία στον Όμηρο. Θύνενη φυκιόεντη, παραλία με φύκια. Φύκος είναι το φύκι. Επιθυνή θαλάσσης στην αμμουδιά. Ευραία νότα θαλάσσης, πλατιά τα νότα της θάλασσας. Η άλς, η θάλασσα, είναι δία, θεϊκή. Πολυής, άλς, αφρισμένη θάλασσα. Ατρίγεστος άλς, ακαταπώνητη, ακούραστη θάλασσα. Ατριγέτιος άλς, θάλασσα με φοβερό βάθος. Και από την ακρογιαλιά ας ανοιχτούμε με ένα σκάφο στο πέλαγος για να δούμε πως είναι η θάλασσα εκεί, κοντά στην ακτή, πιο μακριά, απόμακρα και ακόμα μακρύτερα. Ιωηδής ο πόντος, σκοτεινογάλαζη θάλασσα. Ίνοψ πόντος, στο χρώμα του κρασιού, σκουρόχρωμη θάλασσα. Και αυτήν τη σκουρόχρωμη θάλασσα που έχει το χρώμα του ίνου, μην την μπερδέψω. Και πιόλο τον Βόσπορο. Ιεροειδής πόντος, σκοτεινή θάλασσα. Ιχθυόης πόντος, θάλασσα γεμάτη ψάρια. Μεγακίτης πόντος, με τα πολλά και μεγάλα κίτη. Κι όταν αλλάξει ο καιρός, η θάλασσα σκουραίνει, σκουραίνει και ο ουρανός και χάνομαι στα βάθη και τα πλάτη της. Χάνεται το γαλάζιο, αλλάζει το χρώμα και ο πόντος γίνεται μέλας, μαύρος. Η θάλασσα είναι κυματώδης, πολύκλειστος πόντος, πολυκυματούσα θάλασσα, απείρων κειμένων πόντος, απέραντος.
απέραντη κυματιστή θάλασσα και φτάνω εκεί, στο σημερινό Γιβραλτάρ, στις Ηράκλειες στήλες που γράφει «Μη περαιτέρω». Από εδώ και πέρα μην περιμένεις. Είναι το τίποτε. Είναι το άβατον. Είναι εκεί που δεν μπορείς να πλεύσεις. Απήρυτος πόντος, αδιάβατη θάλασσα. Και εμείς σαν και ποιον θα κολυμπήσουμε? Σαν το ψάρι? Σαν το δελφίνι? Σαν τα κίτη? Σαν το γλάρο πάνω από τα κύματα? Σαν τον ερμή στον αέρα και πάνω από τη θάλασσα? Για να δούμε περιγραφές του Ομήρου. Κι όπως το ψάρι τεινάζεται στην άκρη του γυαλού που είναι γεμάτο σφίκια, καθώς πάει από τον βορρά η ανταριασμένη θάλασσα και έπειτα το σκεπάζει μαύρο κύμα. Σαν τις φώκες, κοντά στον βασιλιά Πρωτέα της θάλασσας, στην Αίγυπτο, κοπάδια οι φώκες τα παιδιά της όμορφης θαλασσινής θεάς της Αμφιτρίτης, κοιμούνται ολόγυρά του, πηδώντας μέσα από τα φρισμένα κύματα και ανασένουν βαριά τη μυρωδιά του πάτου της θάλασσας. Αλλά ο καλός κολυμβητής θα κολυμπήσει σαν το δελφίνι, το οποίο όχι μόνο γρήγορα κολυμπά, αλλά και πιάνει τα ψαράκια τα μικρά και τα μεγαλύτερα για να τα γευτεί, για να χορτάσει, για να επιζήσει. Κι όπως τα ψάρια που τεράστιο δελφίνι τα κυνηγάει γεμίζουν φεύγοντας τους μυχούς του απάνεμου λιμανιού φοβισμένα, γιατί όποιο πιάσει εκείνο το δελφίνι το καταδροχθίζει αμέσως. Κι ο Ερμής πώς κολύμπησε στον αέρα και στη θάλασσα? Σαν Θεός, σαν αγγελιοφόρος. Ας τον ακολουθήσουμε, γιατί αυτό το πέταγμα είναι θεϊκό. Πέρασε ο Ερμής από την Πιερία και έπεσε στη θάλασσα από τον Εθέρα. Με γρήγορες κινήσεις πήγαινε τότε πάνω στα κύματα, όμοιος με το πουλί τον γλάρο που κυνηγάει ψάρια μέσα στα φοβερά βάθη ταραγμένης θάλασσας και βρέχει στα αλμυρά νερά τις πυκνές του φτερούγες. Μ' αυτόν ολόιδιος ο Ερμής έπλεε πάνω στα αμέτρητα κύματα. Και εμείς στην αμφίαλο Ελλάδα μας, που τριγυρίζεται από το γαλάζιο το απέραντο της θάλασσας, θα παρακολουθήσουμε τα κύματα από τα μικρά κυματάκια που είναι σαν ρητίδες στην παραλία, μέχρι τα κύματα που είναι βουνά και επικίνδυνα και απρόσιτα και απροσπέλαστα. Ας τα δούμε. Όπως το ελαφρύ πρώτο ρητίδιασμα που απλώνει στη θάλασσα ο ζέφυρος όταν πιάνει και από αυτό σκουραίνει το πέλαγος. Όπως όταν το κύμα της πολυτάραχης θάλασσας μουγκρίζει στην διάπλατη ακρογιαλιά και βουίζει το πέλαγος. Ούτε της θάλασσας το κύμα βουίζει τόσο πολύ προς την στεριά, καθώς σηκώνεται από τα νυχτά του πέλαγου από άγριο φύσιμα βοριά. Όπως όταν ορθώνεται στον πολύβουο αιγιαλό το κύμα της θάλασσας από σάλεμα ζεφύρου και το ένα πάνω στο άλλο φουσκώνει και έπειτα ξεσπάζοντας τη στεριά βογγάει τρομερά και πυργώνεται, αφού περνάει στα βράχια κάνοντας καμάρα,
ξερνάει τον αφρό της θάλασσας. Αμφίαλος η Ελλάδα μας τριγυρισμένη από το αλμυρό νερό της γαλάζιας θάλασσας. Αμφίαλα τα νησιά μας που τριγυρίζονται από το Αιγαίο πέλαγος. Και εμείς μέσα στο πέλαγος θα αρμενήσουμε με τ' άρμενό μας. Κι όπως το μεγάλο κύμα της πλατιάς θάλασσας κατεβαίνει από τους τοίχους ψηλά του πλοίου, όταν το κινεί η δύναμη του αγέρα, γιατί αυτή πιο πολύ τα κύματα τα φουσκώνει, η Ελλάδα μας αναδύεται από τα κύματα, σαν πλοίο που αιώνια ταξιδεύει με όλους τους καιρούς, και στη Γαλήνη και στη Θύελλα αυτό το καράβι, η Ελλάς, στέκεται όρθιο. Το πρώτο μεγάλο καράβι των Ελλήνων είναι η Αργό. Η Αργό είναι ένα μελανό καράβι, φτιαγμένο από ρητινούχο ξύλο, από πεύκο, το οποίο είναι ανθυγρό, γιατί η ρητίνη δεν φέρνει το νερό μέσα στο σκάφο. Δεν είναι διαπερατό αυτό το ξύλο από το θαλασσινό νερό. Η Αργό είχε καπνιστεί στο εξωτερικό της και το ξύλο έγινε ακόμα πιο γυαλιστερό μαύρο προς τα έξω και δεν μπορούσε να περάσει το θαλασσινό νερό μέσα στην Αργό για να τη βουλιάξει. Το κατάρτι της ήταν από ξύλο βελανιδιάς, από την ιερή βελανιδιά του Διός, από τη Δοδόνη. Ήταν μαύρο κι αυτό και ονομαζόταν η Αργό Λάλιθρος Κίσα. Η Καρακάξα, η ομιλητική, αυτή που λέει πολλά. Γιατί η ιερή βελανιδιά έδινε χρησμούς στους αργοναύτες κατά τη διάρκεια του ταξίδιου τους. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε καράβια με τους Αθηναίους και θα φτιάξουμε και ένα σκάφος με τους Αιγύπτιους και ένα μικρό σκάφος, μια σχεδία με τον Οδυσσέα για να φύγει από το νησί της Καλυψούς προς τη χώρα των Φεάκων. Τα καράβια των Σαμίων και τα καράβια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2000 που τον περίμεναν στην Αλεξάνδρεια του σημερινού Ιράκ, στην Ισκενδερία, ήταν κόκκινα. Τι μας λέει για αυτά τα καράβια των Σαμίων ο Ηρόδοτος? Παλιά τα πλοία των Σαμίων ήταν βαμμένα με ερυθρό χρώμα, με μίλτο ή μίλτι, το σημερινό μίνιο, βαφή από οξύδια σιδήρου. Με τον ίδιο τρόπο ήταν βαμμένα κόκκινα με μίνιο τα καράβια του Αλεξάνδρου, γιατί στη θάλασσα της Ιρκανίας, στην Κασπία δεν υπήρχε πεύκο, ούτε για δείγμα. Και έφτιαξαν τα καράβια του Αλεξάνδρου με ξύλο ακακίας, το οποίο έβαψαν κόκκινο με τη μίλτη, το μίνιο, για να είναι ανθυγαρά και να μην βουλιάξουν στο μεγάλο ταξίδι που σχεδίαζε ο Αλέξανδρος, να κάνει τον περίπλου της Αφρικής και να ξαναμπεί στην Ευρώπη από τις Ηράκλειες στήλες, ταξίδι που ήταν επίτευγμα του Δαρίου του Πρώτου με τον Έλληνα καπετάνιο από την Καριανδό της Χερσονήσου, τον Σκύλακα τον Καριανδέα. Και ενώ ο Αλέξανδρος σχεδιάζει να γίνει νέος Οδυσσέας, αλλά δεν προλαβαίνει,
γιατί ο θάνατος τον χτυπά και τον τελειώνει στη Βαβυλώνα. Οι Σάμιοι με τα κόκκινα καράβια τους είχαν φτάσει στην Αφρική και από εκεί είχαν βρει τόπο να κάνουν αποικία στα βάθη της Αιγύπτου, πηγαίνοντας προς τις πηγές του ποταμού Νείλου. Η εσχρονία φυλή των Σαμίων στην πόλη Όαση, η οποία απέχει 7 ημερών πορεία μέσα από την έρημο από την Θήβα, εκεί κατοικούσαν Σάμιοι από την εσχρονία φυλή. Όταν ο χρησμός που δόθηκε στους Αθηναίους τους είπε ότι με ξύλινα τείχη θα προστάτευαν την Αθήνα, οι Αθηναίοι σκέφτηκαν ότι έπρεπε τα μακρά τείχη από την Αθήνα μέχρι την θάλασσα και το λιμάνι του Πειραιά να τα ενισχύσουν με ξύλο. Ο Θεμιστοκλής ήταν ο μόνος που κατάλαβε ότι τα ξύλινα τείχη θα ήταν ένας στόλος. Ο Πλούταρχος στο βίο του Θεμιστοκλέους μας λέει ότι οι Αθηναίοι είχαν ξεχάσει να ναυπηγούν. Λίγοι ναυπηγοί υπήρχαν στη Σαλαμίνα. Γι' αυτό και οι Αθηναίοι κάλεσαν ναυπηγούς από την Καρία, τη χώρα της Μικράς Ασίας, από την Αλικαρνασσό. Οι Κάρες ναυπηγοί ήρθαν στην Αθήνα, αλλά έτρωγαν τα δικά τους φαγητά, τα οποία έπρεπε να τους τα στέλνουν από τη χώρα τους, τα γνωστά καρικεύματα, και έπρεπε να παίρνουν μισθό για να στέλνουν χρήματα στις οικογένειές τους πίσω στην πατρίδα τους, στην Καρία. Γι' αυτό και οι Αθηναίοι τους πλήρωναν με μηνιάτικο, με χρήματα για έναν μήνα. Ο μισθός των ναυτικών ονομαζόταν μοίρα και οι Κάρες, οι οποίοι ήταν μακριά από την πατρίδα τους, την Αθήνα, ονομάστηκαν Καρημύριδες, αυτοί οι οποίοι επί μισθό εργάστηκαν για τους Αθηναίους για να τους φτιάξουν το στόλο τους. Γιατί οι Αθηναίοι, μας λέει ο Πλούταρχος, ήθελαν να ξεχάσουν τα μακρινά ταξίδια. Από πότε? Από τότε που οι Άτλαντες, όπως μας λέει και ο Πλάτωνας περί Ατλαντίδος, είχαν κάνει στόλο, έναν μαγικό στόλο, και έφτασαν στην Αθήνα για να πολεμήσουν τους Αθηναίους στον τόπο τους. Αλλά νικήθηκαν. Οι Αθηναίοι υποσχέθηκαν να μην ξανακάνουν τόσο μακρινά ταξίδια και έστρεψαν το άγαλμα της θεάς Αθηνάς προς τον βορρά, προς το Λυκαβητό, προς το λόφο του Άρεως, να μην βλέπει τη θάλασσα. Αλλά τώρα έπρεπε να κάνουν στόλο. Και οι Αθηναίοι δεν ήταν συνηθισμένοι στα θαλασσινά ταξίδια. Γι' αυτό να και τι έκανε ο Περικλής για αυτούς. Ο Περικλής επινοούσε διαρκώς διάφορα πανηγυρικά θεάματα ή συμπόσια ή πομπές στην πόλη. Διασκέδαζε τους πολίτες με ευγενικές χορηγίες και κάθε χρόνο έστελνε 60 πλοία με τα οποία πολλοί πολίτες ταξίδευαν 8 μήνες με αμοιβή και έτσι μπορούσαν να ασκούνται και να αποκτούν πείρα στα ναυτικά. Επίσης έστειλε 1000 κληρούχους στη Χερσόνησο, 500 στην Άξο, 250 στην Άνδρο, 1000 στη Θράκη, για να κατοικήσουν εκεί με τους Βυσσάλτες, και άλλους στην Ιταλία όταν οικοδομήθηκε η Σίβαρη, που από τότε ονομάστηκε Θούρη. Και με αυτά που έκανε,
ανακούφιζε την πόλη από έναν όχλο αργόσχολο και φιλοτάραχο. Βελτίωνε την οικονομική κατάσταση του λαού και συγχρόνως ίδρυε σε επίκαιρα σημεία των συμμαχικών πόλεων οικισμούς Αθηναίων, οι οποίοι θα χρησιμεύαν σαν επίφοβη φρουρά για να συγκρατούν τους συμμάχους από κάθε απόπειρα αποστασίας. Τα εθνικά πλοία των αρχαίων Ελλήνων είχαν στη μύτη τους τα έμβολά τους, μετάλλινες κατασκευές συμβολικές, οι οποίες ήταν μυτερές και εμβόλιζαν με αυτές τις μύτες τα εχθρικά καράβια για να τα βουλιάξουν. Οι Έλληνες μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνος έκοψαν τα έμβολα των περσικών καραβιών και τα αφιέρωσαν στους Δελφούς, στον Θεό Απόλλωνα. Εκεί έκαναν ένα περιφραγμένο μέρος όπου όλοι οι επισκέπτες μπορούσαν να τα δουν και οι Αθηναίοι να υπερηφανευθούν για τα πόσα καράβια βούλιαξαν στην περίφημη μάχη όπου αρχηγός, καπετάνιος, πλοίαρχος ήταν ο Θεμιστοκλής. Και με τον ίδιο τρόπο έμβολα απέκοπταν και άλλοι και τα αφιέρωναν στα μεγάλα ιερά της αρχαιότητας, όπως η νίκη της Σαμοθράκης, η οποία ήταν αντίγραφο του εμβόλου που υπήρχε σε καράβι, το οποίο πιθανότατα εμβόλισε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Και οι Ρωμαίοι έφερναν όταν επέστρεφαν στη Ρώμη στις 16 Οκτωβρίου, μέχρι 16 Οκτωβρίου έπρεπε να επιστρέψουν στη Ρώμη και στο βήμα της αγοράς της Ρώμης υπήρχε στολισμός, το καμάρι, γι' αυτό που καμάρωναν οι Ρωμαίοι, τα έμβολα των εχθρικών καραβιών που είχαν εμβολήσει στις θαλασσινές τους μάχες και νίκες. Οι ξούθοι, οι παλεκτρίωνες, κόκκινα κοκόρια, ήταν τα σύμβολα του Αχιλλέα, ενώ των καραβιών των Σαμίων η Σάμενα, μια μεγάλη θηλυκή γουρούνα της Σάμου. Και οι Αθηναίοι, όταν δεν τους έφταναν τα πλοία τους, δανείστηκαν πλοία από την Κόρινθο. Γιατί ήταν πολύ ακριβά να τα αγοράσουν, αλλά υπήρχε τρόπος να τα δανειστούν από τους Κορινθίους. Η Ρόδοτος. Οι Αθηναίοι δεν διέθεταν ικανό αριθμό πλοίων για να αντιταχθούν στα πλοία των Αιγινητών. Έτσι διαπραγματεύονταν με τους Κορινθίους για τον δανεισμό πλοίων. Οι Κορίνθοι, οι οποίοι διατηρούσαν κατά την εποχή εκείνη στενή φιλία με τους Αθηναίους, τους παραχώρησαν όταν τους ζήτησαν 20 πλοία με εικονική τιμή 5 δραχμών για το καθένα, επειδή ο νόμος απαγόρευε τη χορήγηση δωρεάν. Με τα παραχωρηθέντα αυτά 20 πλοία και τα δικά τους, τα οποία συνολικά ανήρχοντο σε 70, εξέπλευσαν οι Αθηναίοι εναντίον της Αίγινας. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μας έχει μείνει η λέξη θαλασσοδάνιο. Τα θαλασσοδάνια τα έπαιρναν αυτοί που έκαναν επικίνδυνα ταξίδια. Τα θαλασσοδάνια είχαν πολύ υψηλό τόκο, αλλά αυτά ήταν κάτι σαν τα σημερινά δανεικά και αγύριστα. Να τι μας λέει ο Πλούταρχος. Τα θαλασσοδάνεια τα χορηγούσαν στον πλειοκτήτη με πολύ μεγάλο τόκο,
επειδή ο δανειστής διέτρεχε τον κίνδυνο να χάσει τα χρήματά του σε περίπτωση ναυαγίου ή αβαρίας. Πολλοί πλειοκτήτες όμως χρησιμοποιούσαν μόνο μικρό μέρος των χρημάτων που δανειζόταν για την αγορά πλοίων, τα οποία τα παρόπλιζαν ή τα ναυαγούσαν με πρόθεση, και έτσι το αποτέλεσμα ήταν να μην επιστρέψουν τα χρήματα ποτέ στον δανειστή τους. Ο Όμηρος μας περιγράφει πως ο Οδυσσέας κατασκεύασε μόνος του τη σχεδία και πως και με τι εργαλεία τον βοήθησε η Καλυψό. Ο Οδυσσέας ευθύς τα δέντρα επήρε και έκοβε, σε λίγο είχε τελέψει σαν έριξε 20. Πελέκησε με το χαλκό τους κλόνους και τάξησε με το σκεπάρνι του με στάφνη ισιώνοντάς τα. Ωστόσο η Καλυψό η πανέμνοστη του πήγε τα τρυπάνια και σύντασε όλα τρύπες άνοιξε και τα σοφίλιασε όλα με ξυλοκάρφια και δενδρόφουδες σφιχτά σφιχτά τα δένει. Όσο φαρδί ένα γύρο χάραξε για φορτηγό καράβι, τον πάτο ο μαραγκός την τέχνη του που περισσά κατέχει, τόσο φαρδιά να κάνει θέλησε και εκείνο στην πλωτή του. Στην υπαγίδια με στραβόξυλα πολλά στεριώνοντάς τα και με μακριές σανίδες πάτωσε στο τέλος την κουβέρτα. Και το κατάρτι μέσα εστήριξε με ταιριασμένη αντένα και το τιμόνι του μαστόρεψε να κυβερνάει το σκάφος και με κλονάρια ετιάς περίφραξε τρογύρω την πλωτή του. Να το φυλάνε από τα κύματα και σόριασε και φύλλα. Και η Καλυψό η θεά η πανέμνωστη λινό του κουβαλούσε για τα πανιά και αυτός περίτεχνα μαστόρεψε και τούτα. Ξάρτια και απλές και σκότες έδεσε τελεύοντας. Και τότε με τα φαλάνγια στάγια κύματα την έσπρωξε να πέσει. Είχαν περάσει μέρες 4 σαν βρέθη τελειωμένος. Στις 5 η Καλυψό τον άφηνε πια από το νησί να φύγει. Οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας ήξεραν κολύμπι και ήξεραν να κάνουν μακροβούτια. Ο Αριστοφάνης μιλάει για το κρύο μπάνιο ενός γέρου ανθρώπου. Αλλά αυτό τον αναζωογόνησε. Ας δούμε τι λέει. Πρώτα τον πήγαμε στη θάλασσα και έπειτα τον λούσαμε. Θα καλοπέρασε γέρος άνθρωπος να τον λούσατε στην κρύα θάλασσα. Μα τώρα είναι μακάριος και πιο ευτυχισμένος πιο πολύ από κάθε άλλον. Ο Όμηρος περιγράφει τον βουτυχτή στη θάλασσα και τον βουτυχτή στην ξηρά. Γιατί βουλιάξατε στη μαύρη γης και είστε όλοι ξεδιαλεχτοί και συνομήλικοι, τι πάθατε? Πιο κάλλιους θα ήταν σαν δύσκολο στο κάστρο σας να ξεδιαλύνουν άλλους. Ο Ποσειδώνας μήπως άσκωσε φρικτήν ανεμοζάλι και μέσα στο πέλαγο σας έπνιξε μαζί με τα άρμενά σας? Κι αλλού ο Όμηρος κύλησε σαν βουτυχτή στο χώμα. Πως βελτάδα που έχει, ανάλαφρες για ιδέες βουτιές που παίρνει, να θε βρισκότανε και στη θάλασσα την ψαροθρόφα ετούτος, κόσμο πολύ μαθές θα χόρτενε ψαρεύοντας για στρίδια από το καράβι πάνω ανέπεφτε, κι ας ήταν και φουρτούνα. Σβέλτα αφού τόσο από τα μάξι του βουτάει στον κάμπο τώρα. Και οι μνηστήρες πεθαίνουν σαν τα ψάρια που βγήκαν στη στεριά έξω από την αφρισμένη θάλασσα πάνω στην άμμο. Κι όλους ως πέρα μες στα γέματα τους είδε και στις σκόνες πεσμένους πλήθος. Ψάρια θα έλεγες που τάσιραν ψαράδες στο βαθουλό γυαλό απ' τη θάλασσα την αφροκυματούσα μέσα στα δίχτυα τα χιλιότροπα και τα ρίξαν στην άμμο. Και αυτά απλωμένα εκεί του πέλαγου το κύμα λαχταρούνε ως τη στιγμή που ο γύλιος λάμποντας το θάνατο τους δώσει. Το μακροβούτι του δει τη σκυλία στην ναυμαχία στο Αρτεμίσιο. Τον χρόνο που γινόταν η καταμέτρηση των περσικών πλοίων στις Αφέτες συνέβη το ακόλουθο περιστατικό, μας λέει ο Ηρόδοτος. Υπήρχε στο στρατόπεδο των Περσών κάποιος άνδρας
Σκιόνιος, ο οποίος ονομαζόταν Σκυλίας, ο οποίος ήταν ο καλύτερος δίτης της εποχής του και ο οποίος το ναυάγιο του Περσικού στόλου που συνέβη στο Πύλιο διέσωσε πολλά πράγματα των Περσών και ο ίδιος του κέρδισε πολλά. Ο δίτης Σκυλίας καταγόταν από την πόλη Σκιόνη της Χερσονήσου Παλίνης της Χαλκιδικής. Αυτός λοιπόν ο Σκυλίας είχε εκ των προτέρων κατά νου να αυτομολύσει στους Έλληνες, αλλά μέχρι τότε δεν του είχε δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Κατά ποιο τρόπο έφτασε από εκεί στους Έλληνες δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, λέει ο Ηρόδοτος. Αν όμως όσα λέγονται γι' αυτόν είναι αληθινά, είναι άξιος θαυμασμού, γιατί λέγεται ότι καταδύθηκε στη θάλασσα από τις Αφέτες και δεν βγήκε από αυτήν έως ότου έφτασε στο Αρτεμίσιο, αφού διήνυσε περίπου 80 στάδια μέσα στη θάλασσα, 1600 μέτρα. Λέγονται ακόμη και άλλα για αυτόν τον άνδρα, τα οποία δεν φαίνονται αληθινά, αν και μερικά από αυτά είναι αληθινά. Όταν έφτασε στο Αρτεμίσιο, φανέρωσε στους στρατηγούς για τις κινήσεις των πλοίων, τα οποία παρέπλεαν στην Εύβοια και για το ναυάγιο το οποίο είχε συμβεί. Σύμφωνα με τον Παυσανία και τον Πλίνιο, οι αφικτίωνες των Δελφών ανήγειραν Ανδριάντα του Σκυλία και της κόρης του, γιατί κατά την τρικυμία του Πηλίου απέσπασαν τα μεγάλα κουπιά, τα δύο μεγάλα κουπιά στην Πρίμνη που χρησιμοποιούνταν ως πηδάλια από τα πλοία του Ξέρξη και τους επέφεραν μεγάλες καταστροφές. Τον Ανδριάντα της κόρης του Σκυλία τον μετέφερε στη Ρώμη ο Νέρονας. Το μαγικό μακροβούτι του Απολλωνίου του Τιανέα. Σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, αυτό το μακροβούτι κάτω από τη θάλασσα διήρκεσε 7 μέρες. Ας δούμε τι μας λέει ο Φιλόστρατος. Ο Απολλώνιος, σύμφωνα με τον Τροφόνιο, θα παρουσιαζόταν στην Αυλίδα με τρόπο θαυμαστό, όσο κανένας άνθρωπος πριν δεν είχε παρουσιαστεί. Βγήκε στην επιφάνεια της Αυλίδας μετά από 7 μέρες. Κανείς από όσους είχαν κατεβεί στο σπήλαιο του Τροφονίου πριν από αυτόν δεν είχε μείνει τόσο διάστημα. Στα χέρια του κρατούσε βιβλίο που ήταν η απάντηση στην ερώτηση που έκανε κατεβαίνοντας. «Ποια κατά τη γνώμη σου, Τροφόνιε, είναι η τελειότερη και η πιο αμόλυντη φιλοσοφία?» Η απάντηση ήταν το βιβλίο που περιείχε τις απόψεις του Πυθαγόρα και αυτό ήταν απόδειξη πως και το μαντίο συμφωνούσε με την πυθαγόρια φιλοσοφία. Το βιβλίο αυτό βρίσκεται τώρα στο Άντιο, που είναι η Ιταλική παραθαλάσσια πόλη και την επισκέπτονται πολλοί για να το δουν. «Πρέπει να παραδεχθώ», λέει ο Φιλόστρατος, «ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχω από τους κατοίκους της Λιβαδιάς, αλλά όσον αφορά το βιβλίο σχημάτισα τη γνώμη πως μεταφέρθηκε στον αυτοκράτορα Αδριανό αργότερα, μαζί με κάποιες επιστολές του Απολλωνίου, όχι βέβαια όλες, και έμεινε στο παλάτι στο Άντιο γιατί αυτό προτιμούσε περισσότερο από όλα τα άλλα παλάτια του στην Ιταλία ο Αδριανός, την περιοχή της Καμπανίας της Ιταλίας. Οι Έλληνες γνώριζαν κολύμπι, ενώ οι Πέρσες όχι, γι' αυτό και πνίγηκαν στην αυμαχία της Σαλαμίνος. Ηρόδοτος. Από τους Έλληνες λίγοι σκοτώθηκαν στην αυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί εκείνοι των οποίων τα πλοία καταστρέφονταν, αν δεν σκοτώνονταν πήγαιναν στη Σαλαμίνα γιατί ήξεραν να κολυμπούν. Από τους βαρβάρους πάρα πολλοί χάθηκαν στη θάλασσα επειδή δεν ήξεραν κολύμβηση. Όταν τα πλοία της πρώτης γραμμής τράπηκαν σε φυγή, τότε καταστράφηκαν τα περισσότερα βαρβαρικά, γιατί αυτοί που ήταν παρατεταγμένοι από πίσω τους, στην προσπάθειά τους να φέρουν τα πλοία τους εμπρός για να επιδείξουν και αυτοί στο βασιλιά Ξέρξη ότι προσφέρουν έργο, έπεφταν πάνω στα δικά τους πλοία τα οποία έφευγαν. Οι ναυαγοί παραδέρνουν στα κύματα.
Αλλά ο Οδυσσέας έχει ισοσίβιο το μαγνάδι, τη μαντήλα της Καλυψούς. Να τι μας λέει γι' αυτό ο Όμηρος. Να, πάρε τώρα το μαγνάδι μου. Κάτω από τα στήθια ζώστο. Και είναι ακατάλυτο. Ποια θάνατο δεν έχεις να φοβάσει. Μα σαν αγγίξεις με το χέρι σου στεριά, το λύνεις πάλι από το κορμί σου και στο πέλαγο το ρίχνεις το κρασάτο μακριά από τη στεριά, τα μάτια σου γυρνώντας απ' την άλλη. Μα ως πήρε ανάσα και στον τόπο της ήρθε η καρδιά του πάλε, επήρε κέλυση από πάνω του το θείο κεφαλοπάνι, μες στο ποτάμι που κατέβαινε στη θάλασσα το αφήκε. Κι ματρανό με μια στο ρέμα του το πήρε και το δέχθη ηινό στα χέρια. Ο Αλέξανδρος δεν ξέρει κολύμπη. Ο Πλούταρχος το βίο του Αλεξάνδρου μας μιλά για τη γνώμη που έχει για τον εαυτό του ο ίδιος ο Αλέξανδρος που δεν έμαθε κολύμπη. Μπροστά από την νήσα διέρεε ένα βαθύ ποτάμι. Τότε ο Αλέξανδρος στάθηκε πάνω από το ποτάμι και είπε «Τι γάρ ο κάκιστος εγώ νυν ουκ έμαθον, μα γιατί εγώ ο ανόητος δεν έμαθα να κολυμπάω και ήδη έχουν την ασπίδα περάν η θέλησεν και κρατώντας την ασπίδα του προσπάθησε να περάσει». Το μεγαλύτερο πλοίο που έφτασε ποτέ στην Αθήνα ήταν αιγυπτιακό και ονομαζόταν Ίσις, αφιερωμένο στην Ίσιδα, την θεά των Αιγυπτίων. Λουκιανός, τι μεγάλο πλοίο, 120 πύχης, 60 μέτρα το μήκος του και στο πλάτος 15 μέτρα. Και από το κατάστρωμα μέχρι τον πάτο 14,5 μέτρα. Όσο για τα άλλα, το ψηλό κατάρτι, πόσο μεγάλη κεραία αντέχει, τι σκηνή συγκρατεί, πόσο μαλακή καμπύλη σχηματίζει η πρίμνη με το χρυσό χινίσκο από πάνω. Αντίστοιχα στην απέναντι πλευρά η πρόρα προεξέχει και γυρίζει προς τα εμπρός, με την επώνυμη θεά του πλοίου την Ίσιδα και από τις δύο μεριές. Το πλήθος των ναυτών θα μπορούσε κάποιος να το παρομοιάσει με στρατό ξηράς. Έλεγαν εξάλλου πως μεταφέρει σιτάρι αρκετό για να θρέψει όλους τους κατοίκους της Αττικής για ένα χρόνο. 75 μέρες από τότε που άφησαν την Αίγυπτο αγκυροβόλησαν στον Πειραιά. Ποιος πάει να γίνει ναυτικός, να τι μας λέει ο Όμηρος. Φεύγω μακριά, γραφτώ της μοίρας μου στη γη να παραδέρνω. Στη γη να τριγυρίζεις βρίσκεται χειρότερο στον κόσμο. Μα είναι η κοιλιά, πόσα δε σέρνουμε για αυτήν αναθεμάτην, όταν βρεθούμε μέσα σε βάσανα παραδαρμούς και πίκρες. Σε πολιτείες να οδέψω, θνητών πολλές, κουπί καλάρμοστο στο χέρι μου κρατώντας. Σε ανθρώπους ως να φτάσω θάλασσα που δεν κατέχουν τι είναι και ουδέποτε με αλάτι αρτίζουνε τα φαγητά που τρώνε και ουδέ καράβια αλικομάγουλα ποτέ δεν αγναντέψαν. Μήτε κουπιά καλάρμοστα που ως φτερούγες δρομίζουν τα καράβια, σαν με ανταμώσει στη στράτα μου κανένας πεζολάτης και λιχνιστήρι πει στον νόμο μου που σκουβαλώ στον όριο, στο χώμα τότε να μπήξω το κουπί μου και ακόμα ο θάνατος γλυκής γαλήνιος θα'ρθει να με βρει αλάργα απ' τη θάλασσα, τα μάτια να μου κλείσει με σε βαθιά καλά γεράματα και ολόγυρα
οι λαοί μου θα ζουν χαιρόμενοι. Αυτό είναι το όνειρο του ναυτικού που παράδερνε στα κύματα. Να φτάσει σε ένα μέρος και το κουπί που φέρνει στον ώμο του να νομίσουν πως είναι φουρνόξυλο για να φουρνίζει τα ψωμιά στο φούρνο. Εκεί να μείνει και να τελειώσει τη ζωή του μακριά από την αλμύρα. Εκεί που δεν ξέρουν το αλάτι, δεν αλμυρίζουν τα φαγητά τους. Όταν έφτασε όμως τους Φέακες, εκεί τον ρώτησε ο Αλκίνος πως έφτασε σε αυτό το άβατο, εδώ που δεν μπορεί να φτάσει και να πατήσει κανένας. Θνητός που ζει στη γη δεν βρίσκεται, δεν θα βρεθεί ποτέ του κανείς που εδώ θα φτάσει φέρνοντας το χαλασμό στη χώρα που ζουν οι Φέακες. Τον αθανάτων μας διαφεντεύει η αγάπη και αλάργα ζούμε εδώ στις θάλασσες της πολυκυματούσας την τέλειωση. Ποιος άλλος άνθρωπος μπορεί με μας να σμίξει? Κι όταν πια έφτασε η ώρα η καλή, ο Αλκίνος να δώσει την ευχή του και ένα από τα καράβια του να πάει τον Οδυσσέα πίσω στην πατρίδα, του λέει για το ξεπροβόδισμα των Φεάκων και πόσο μακριά φτάνουν σε μια μέρα και επιστρέφουν στο νησί των Φεάκων αυτά τα πολύ προχωρημένα σκάφη. Αύριο να ξέρεις, κι ως θα βρίσκεσαι στον ύπνο βυθισμένος, στα γαλινά πελάγι ναύτες μας θα λάμνουν, ως να φτάσεις στην πατρική σου γη, στο σπίτι σου και όπου ποθεί η καρδιά σου. Ακόμα κι αν πιο πέρα γύρευες από την Εύβοια, που είναι δική μας όπως λέγαν άνθρωποι μακριά πολύ, την είδαν τη μέρα που ο ξανθός Ραδάμανθης τον Τιτιό κινούσε της γης το γιο να ειδεί και σε Άρμενο ταξίδεψε δικό μας. Και οι Φέακες το ταξίδι τέλεψαν χωρίς να κουραστούνε μονομερείς και πάλι διάγειραν την ίδια μέρα πίσω. Τι αξίζουν τα δικά μου τα Άρμενα και πως ψηλά το κύμα με τα κουπιά πετούν οι νιούτσικοι και ατόσου θα το μάθεις. Εμείς οι Φέακες στα καράβια μας δε θέμε καπετάνιους κι ουδέ τιμόνια, σαν που βρίσκονται στον άλλον τα καράβια. Ό,τι λογιάζουμε, ό,τι θέλουμε, μονάχα τους το βρίσκουν και των ανθρώπων όλων ξέροντας τα καρπερά χωράφια και πολιτείες, γοργά της θάλασσας τα πλάτη διαπερνούνε συντυλιγμένα μέσα σε σύννεφο και καταχνιά. Κι ουδέ έχουν φόβο ποτέ τους να βουλιάξουνε κι ουδέ ζημιά να πάθουν. Ας ελπίσουμε αυτό το μαγικό ταξίδι με τα καράβια των Φεάκων να μην είναι το τελευταίο, όπως λέει ο Αλκίνος. Ο κύρις μου, χρόνια πολλά ο Ναυσίθωος, θυμούμε που λέγε πως κάποτε θα θύμωνε μαζί μας ο Ποσειδώνας. Τι όλους σπίτια τους γερούς τους προβοδάμε και ένα καράβι μας καλόφτιαχτο την ώρα που θα ερχόταν από προβάδισμα θα τόσπαζε στο αχνό το πέλαο μέσα και με βουνό τρανό θα σκέπαζε την πολιτεία μας γύρα. Ήταν άραγε τρανό βουνό που έπεσε στο νησί των Φεάκων ένας μετεωρίτης που χάλασε την μυθική Ατλαντίδα, ή εμείς θα προλάβουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι? Μακάρι να το προλάβουμε.